Που είναι διδάκτορας ο κύριος... The air μπροστά από την κάρτα σου. Ότι είναι διδάκτορας ο κύριος Παπαδρέου. Όχι, ζηλεύεις το τέτοιο. Ντροπή, δηλαδή, να είμαι διδάκτορας μαζί του κύριου Παπαδρέου. Εγώ θα ήθελα να... Τώρα επισκέπτης καθηγητής στο χάλο. Εντάξει, μην όμως τώρα ισοπεδώ. Φανταστείτε τώρα εγώ να έχω τον γιο μου, την κόρη μου... Και τους λέκτορες. Με αφαιρνώ να έχω το γιο μου και την κόρη μου και να δίνω πολλές χιλιάδες ευρώ κάθε χρόνο για να σπουδάσω στο Χάρβαρντ και να μάθω ότι έχει καθηγητή κύριο Παπαδρέου. Θα μάθει τεχνητές διάλυσης. Τέλος πάντων. Να συνεχίσουμε. Με το χιούμορ σας. Στο Τι Καβάλας λοιπόν υπάρχει πρόταση, δεν είναι κάτι τετελεσμένο. Έχουμε 45 μέρες μπροστά μας για διαβούλευση. Το Υπουργείο θα στείλει σε κάθε ίδρυμα αυτό το σχέδιο και το κάθε ίδρυμα με τα συλλογικά του όργανα θα απαντήσει και θα προτείνει. Σε εμάς, στο ΤΕΙ Καβάλας, υπήρξαν δύο πράγματα μόνο. Το Τμήμα Βιομηχανικής Πληροφορικής και το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών, σύμφωνα με την εισήγηση του Υπουργείου, πρέπει να ενωθούν και να δημιουργηθούν και τρεις κατευθύνσεις. Δηλαδή, θα δίνει πτυχίο με τρεις κατευθύνσεις μηχανικών πληροφορικής, μηχανικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και. Επίσης, το Τμήμα Αρχιτεκτονικής Τοπίου και το Ενολογίας. Το Ενολογίας, όπως ξέρετε, είχε αναστολή εισακτέων εδώ και δύο χρόνια. Αν αυτό... ήταν μια σχολή η οποία. Αυτό δεν έχει λήξει το θέμα, διότι εμείς. Μορφολογίας. Να σας πω, εμείς αντιδράσαμε και είχαμε κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η οποία προσφυγή συζητήθηκε πριν ένα εξάμηνο περίπου. Απλώς αναμένουμε το αποτέλεσμα. Αυτό θα ανατρέψει πάρα πολλά, αν είναι υπέρ μας το αποτέλεσμα. Μάλιστα. Αλλά πέραν τούτου, εμείς έχουμε προτάσεις. Τις οποίες τα συλλογικά όργανα θα αποφασίσουν την επόμενη εβδομάδα. Αρκεί να είναι εφικτές και για κάποιον ο οποίος έχει τύχει να ήταν φοιτητής ή να περάσει από τις σχολές, να υπάρχει αυτός διαχωρισμός. Στην παρούσα φάση, το τμήμα της βιομηχανικής με το τμήμα της διαχείρισης είναι τελείως διαφορετικό το γνωστικό αντικείμενο. Απλά η βάση είναι κάποια ελαφρά πληροφορική στο μεν και στο δε. Εντάξει, το γνωρίζουμε. Διότι τη διαχείριση βγαίνει να είναι πιο διοικητικό, είναι διαφορετικό. Και πείτε μου, σας παρακαλώ, αν αυτή η απόφαση άμεσα ληφθεί από πλευράς Υπουργείου. Τι θα γίνει με τους καθηγητές και οι καθηγητές, θα γίνει δε με τους φοιτητές. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα εάν τελικά όλες... γίνει. Όχι, δεν θα μειωθούν. Θα ενωθούν όλοι οι καθηγητές σε ένα τμήμα, που σημαίνει ότι θα υπάρξουν πάρα πολύ λιγότεροι έκτακτοι και θα υπάρχουν τα δύο προγράμματα σπουδών ξεχωριστά. Το τμήμα της διαχείρισης για τη βιομηχανική είναι τα πιο δυνατά τμήματα του ΤΕΙ Καβάλας. Κοιτάξτε, όλα δυνατά είναι. Δεν υπάρχει κάποιο αδύνατο. Ενώ και ως προς το κομμάτι της απορροφητικότητας. Τουλάχιστον ως προς τη διαχείριση, ξέρω ότι η απορροφητικότητα είναι πολύ μεγάλη. Κοιτάξτε, από τις μελέτες που έχουν γίνει, όλα τα τμήματα και τη ΣΤΕΦ και τη ΔΟ δεν πέφτουν κάτω οπότε από το 80% απορροφητικότητα. Σε υψηλό επίπεδο. Μπράβο. Ναι. Εκείνη το, γι' αυτό και δεν πειράχτηκε και το τμήμα. Και με τους φοιτητές τι θα γίνει, Πρόεδρε. Οι φοιτητές θα μπουν και αυτοί στο τμήμα και τα δύο τμήματα όπως είναι οι φοιτητές θα ενωθούν στο ίδιο τμήμα, αλλά θα πάρουν πτυχίο με κατευθύνσεις. Δηλαδή θα πάρουν πτυχίο. Όχι. Θα έχουν 40 μαθήματα όπως τα είχαν στο ένα τμήμα και 40 στο άλλο. Θα συνεχίσουν οπότε να τελειώσουν απλώ το πτυχίο του. Ναι, το πτυχίο του θα γράφει τμήμα μηχανικών πληροφορική, όπω λέει το Υπουργείο, με κατεύθυνση στη βιομηχανική πληροφορική. Με κατεύθυνση στη διαχείριση πληροφοριών. Και τα μαθήματα θα είναι τα υπάρχοντα που ήδη διδάσκονται. Τώρα, εκεί μπορεί να κάνει και εξοικονόμηση. Δηλαδή, αν τα τμήματα έχουν κάποια κοινά μαθήματα. Υπάρχουν και μαθήματα που είναι κοινά. Ναι, είναι συγχώνευση. Μπορούν να κάνουν κοινά, οι φοιτητές. Κοινά μαθήματα και συνεπώς να έχεις και λιγότερο προσωπικό, να μην χρειάζεσαι. Πείτε μας λιγάκι για το προσωπικό. Αλλά εμείς θα το παλέψουμε να παραμείνουν τα τμήματα χωριστά, διότι το Υπουργείο, κοιτάξτε να δείτε, έκανε κάποιες εισηγήσεις, γι' αυτό και το έβαλε σε διαβούλευση. Υπάρχουν και λάθη. Όπως έχουν γίνει λάθη, χθες το βράδυ μάλλον, είχαμε στην περιφέρεια μια ευρεία σύσκεψη με τους παράγοντες της περιοχής, τους φορείς, ήταν ο Περιφερειάρχης, ο πρίτανης του Δημοκρατίου, εγώ. Και εκείνοι έχουν κάποια προβλήματα που ενώνουν τμήματα τα οποία δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Κάποιος άνθρωπος ενώνει δύο τμήματα, για παράδειγμα, πολιτικών μηχανικών και τμήμα πολιτικών επιστημών. Ο ένας είναι μηχανικός που φτιάχνει πολυκατοικίες και ο άλλος είναι διπλωμάτης. Δηλαδή δεν είναι καμία σχέση επειδή έχει τη λέξη πολιτικών. Εκεί θα κάνεις την τεκμηρίωσή σου και θα πεις ότι το τμήμα βιομηχανικής πληροφορικής είναι άλλο, το τμήμα διαχείρισης πληροφορικής είναι άλλο. Το έφερα ως παράδειγμα φυσικά και αυτό το γνωρίζετε καλύτερα εσείς. Πείτε μου λιγάκι όσον αφορά και τους καθηγητές. Αλλά και να το Υπουργείο δεν νομίζω ότι χάνει τίποτε το ΤΕΙ. Ενώνει τα δύο τα τμήματα, γίνεται πολύ πιο ισχυρό ένα τμήμα. Δεν καταργούνται, δεν καταργούνται. Θα μην γίνει κατάργηση. Αλλά κρατάμε και μικρό καλάθι, κύριε Αντιπρόεδρε, διότι στην πράξη υπάρχει τώρα κάποιο υπουργό που ορίζει ότι έτσι πρέπει να γίνει, ο Σέξ ξεφυσάει από εκεί. Ξεφυσάει γιατί αλλάζει ο υπουργό και μετά από λίγο πάλι όλα αλλάζουν. Το σημαντικό είναι, και αυτό πρέπει να το τονίσουμε όμω, ότι υπήρχαν. Ακόμη υπάρχουν βέβαια, δεν έχει γίνει δεκτό αυτό το σχέδιο, δεν έχει βγει νόμος η προεδρικό διάταγμα. Αλλά υπήρχαν 16 ΤΕΙ σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10. Να φανταστείτε ότι ενώθηκαν
το ΤΕΙ Αθήνας με το ΤΕΙ Πειραιά και το ΤΕΙ την ΑΣΠΕΤΕ. Ενώθηκε το ΤΕΙ Χαλκίδας με το ΤΕΙ Λαμίας. Το ΤΕΙ Πάτρας με το ΤΕΙ Μεσολογγίου και το ΤΕΙ Ιωνίων Νήσων. Έγιναν μεγάλες συνενώσεις και το ΤΕΙ Καβάλας έμεινε αλόβητο. Και το ΤΕΙ Καβάλας έχει 6 αυτοδύναμα μεταπτυχιακά προγράμματα που δεν τα έχει κανένα άλλο τμήμα. Δηλαδή να φανταστείτε ότι η Αθήνα που ενώνεται το ΤΕΙ Αθηνών, Πειραιά και ΑΣΠΕΤΕ. Δεν έχουν όλοι μαζί 6 αυτοδύναμα μεταπτυχιακά που έχει το ΤΕΙ Καβάλας. Τώρα να πούμε την αλήθεια όμως, το ΤΕΙ Καβάλας δεν έχει καμία σχέση με τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και μπορεί να μην το λέτε εσείς, θα το πούμε εμείς. Οπότε από θέμα αναγνώρισης στο εξωτερικό, από θέμα έκδοσης επιστημονικών περιοδικών, το ΤΕΙ Καβάλας είναι τελείως διαφορετικό από όλα τα υπόλοιπα. Λειτουργεί σε τελείως διαφορετικά πρότυπα. Και αν ξυχωνεύονταν ή έμπαινε στα καλούπια, να το πω χοντρά-χοντρά, οτιδήποτε άλλο, θα ήταν μια καταστροφή. Αλλά... Να μιλήσουμε λιγάκι για το επιστημονικό προσωπικό, κύριε Παντέκα. Κοιτάξτε, το επιστημονικό προσωπικό του ΤΕΙ Καβάλας είναι πάρα πολύ υψηλό. Και αυτό φαίνεται από τις δημοσιεύσεις που έχουν στο εξωτερικό. Γι' αυτό και η Περιφέρεια μας έδωσε και 10 εκατομμύρια ευρώ εξοπλισμό, τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσουμε για την παραγωγική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια, να σας πω, πρέπει να το ξέρετε βέβαια, ότι πλέον το τελευταίο κουπούσο που θα έρθει, 14-20, δεν θα έρθουν τα χρήματα στο Υπουργείο, στην Αθήνα, αλλά θα έρθουν στις περιφέρειες. Mm-hmm. Ήδη η Περιφέρεια έχει κάνει μια επιτροπή, που είναι τα άτομα της διαχειριστικής αρχής, το ΤΕΙ Καβάλας, το Δημοκρίτιο, και φορείς από τα επιμελητήρια, και έχουμε και μάλιστα τη δεύτερη συνάντησή μας την Παρασκευή. Και τα επιμελητήρια θα καταργηθούν. Ναι, δεν ξέρω τι θα κάνουν. Πάντως εμείς. Τους βάζουν για να διαχειριστούν χρήματα και τους καταργούν. Ναι, εμείς επισκεφθήκαμε. Είναι απίθανοι άνθρωποι. Εμείς επισκεφθήκαμε με την Περιφέρεια και με το πρόσωπο του Δημοκρατίου. Επιχειρήσεις στην Αλεξανδρούπολη. Θα επισκεφτούμε σε όλες τις περιοχές. Θα πάρουμε τις απόψεις των ανθρώπων. Εγώ τουλάχιστον έχω καταλήξει και θα κάνουμε διάφορες προτάσεις αξώνων για το τέρατο του Κουπουσού, που είναι για καινοτομία και έρευνα. Αλλά εκείνο που σίγουρα θα προτείνει το ΤΕΙ είναι η ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και του τουρισμού. Η Ελλάδα δεν έχει Silicon Valley, η Ελλάδα δεν έχει Microsoft, ούτε έχει Mercedes, ούτε έχει. Μόνο σιλικόνι έχει. Έχει. Πρέπει να αναπτυχθεί ο πρωτογενής τομέας. Είναι αδύνατον να παίρνουμε να χρειάζεται. Είμαστε σε ένα εργοστάσιο με άλευρα πάνω στην Αλεξανδρούπολη. Οι άνθρωποι χρειάζονται χιλιάδες τόνους σιτάρι για να βγάλουν άλευρα και μόνο το 15% το παίρνουν από την Ελλάδα. Δεν υπάρχει σιτάρι. Δεν υπάρχει αυτό ήταν απόφαση κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, αυτά πρέπει να αλλάξουν. Μου επιτρέπετε, παιδί. Αλλά είναι το ΤΕΙ μέσα στη διαμόρφωση αυτών. Ένα σχόλιο και θα περάσω σε διάλειμμα και αυτό το οποίο λέει ο Αντιπρόεδρος είναι άλλωστε και το θέμα του μεταπτυχιακού που πρέπει να πάμε ωραία στο διάλειμμα. Όπου είναι η καινοτομία στην επιχειρηματικότητα και είναι ό,τι πιο χρήσιμο και πιο ενδιαφέρον στην παρούσα φάση, ιδίως για τους νέους και τις νέες που έχουν αποφοιτήσει ή βρίσκονται στο σπίτι και δεν ξέρουν τι να κάνουν. Ναι, Σάκη μου, λοιπόν, για να τα δούμε λίγο έτσι τα πράγματα πιο ψύχρεμα. Τα σχέδια Αθηνά, Προκρούστης, Τερψίπροκτος και όλα τα υπόλοιπα που έχουν βγάλει τα ονόματα εδώ οι φωστήρες μας, είναι σχέδια που είναι εδώ και 20 χρόνια. Προσπαθούν επιτέλους η Ελλάδα να λειτουργήσει με δομές πολιτισμένου κράτους. Η Ελλάδα από την απελευθέρωσή της από τον Οθωμανικό ζυγό λειτουργούσε και λειτουργεί με τα ίδια δεδομένα. Οι κομματάρχες σε κάθε περιοχή διόριζαν, έφτιαχναν πανεπιστήμια, έφτιαχναν στρατόπεδα, όλα πάντα με βάση το τοπικό κομματικό συμφέρον και πώς θα διορίσουν τους συμμέτερους. Δεν το έκαναν ούτε με την ανάπτυξη, ούτε με τις ανάγκες του τόπου. Παραδείγματος χάρη. Δεν μπορεί... Όχι, είσαι άδικος αυτό. Άδικος είμαι, δεν πειράζει, εσύ είμαι άδικος. Εγώ διαφωνώ. Λοιπόν, καλό είναι. Δημοκρατία θεωρητικά έχουμε, να διαφωνούμε. Κανείς δεν ενδιαφέρει για το καλό αυτού του τόπου. Και τώρα βλέπουμε πραγματικά ότι κάποια πράγματα φτάσουν στο απροχώρητο. Δεν μπορεί οι Νορβηγοί να φτιάχνουν το νερό με μηχανήματα μέσα στη θάλασσα και το νερό στο καταναλωτή να είναι πιο φτηνό από ό,τι είναι σε εμάς που το παίρνουμε τσάμπα. Δεν είναι δυνατόν το κόστος το λειτουργικό στις ΔΕΚΟ να είναι μεγαλύτερο από αυτό εδώ που μπορεί να παράγει. Μάλιστα. Δεν είναι δυνατόν στα ΤΕΙ και στα πανεπιστήμια για να είναι ο κάθε πολιτικός, ο κάθε βουλευτάκος που μετά δεν θα έχει δουλειά μόλις τελειώσει από τη θητεία του και κάνει αυτά που του λένε να κάνουν τα αφεντικά του. Θα πρέπει να τον κάνουν καθηγητή κάπου. Μάλιστα. Και να φτιάξουμε ένα τμήμα να τον κάνουμε καθηγητή. Νομίζω ότι ισοπεδώνει όλα και διαφωνώ. Καλό είναι αυτό. Σε περισσότερα από αυτά που λες, κάθετα διαφωνώ. Καλό είναι αυτό. Κυρίες και κύριοι, σε σημείο αυτό να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και όταν επιστρέψουμε να δούμε την καινοτομία.